Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τα βασικά βήματα για τη δημιουργία Comet με τη χρήση της online πλατφόρμας Pixton. Αφού λοιπόν μεταβείτε στη διεύθυνση www.pixton.com/gr, δημιουργήστε ένα λογαριασμό πατώντας πάντω στο κουμπί εγγραφή. Μπορείτε όμως να συνδεθείτε με την πλατφόρμα και μέσω άλλων λογαριασμών που πιθανόν να διατηρείτε στο διαδίκτυο. Εγώ χρησιμοποιώ το λογαριασμό μου στην Google, οπότε πατάμε εδώ στο κουμπί σύνδεση, σύνδεση μέσω Google, και αυτό που σας εμφανίζεται μετά από την επιτυχημένη σας εγγραφή ή σύνδεση είναι η αρχική σας οθόνη που βλέπετε εδώ. Για να δημιουργήσετε το πρώτο σας κόμικ θα πατήσετε στο κουμπί αυτό της αρχαιοθήκης όπου εμφανίζονται όλα τα κόμικ που έχετε φτιάξει και θα πατήσετε το κουμπί «Δημιουργήστε κόμικ τώρα». Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε τη μορφή του κόμικ. Διαλέξτε την πιο απλή μορφή, δηλαδή ένα πλέγμα με τετράγωνα. Αφήστε το αρχάριος γιατί έχει περιορισμένες δυνατότητες και πηγαίνετε, διαλέξτε την προχωρημένη όπου έχεις περισσότερο έλεγχο. Στη συνέχεια φορτώνεται η μηχανή επεξεργασίας των κόμικ και μετά από λίγο εμφανίζεται το πρώτο καρέ του κόμικ που θα φτιάξουμε. Θα σας πρότεινα πριν κάνετε οτιδήποτε να πάτε στις ρυθμίσεις και να επιλέξετε την εμφάνιση συμβουλών για να σας δίνονται σύντομες οδηγίες για κάθε εικονίδιο τι κάνει και την εμφάνιση των κουμπιών για να σας εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα εικονίδια κάθε φορά. Πρώτη μας δουλειά στη δημιουργία ενός κόμικ είναι πρώτα να του δώσουμε ένα τίτλο, εδώ επάνω αριστερά. Θα το ονομάσω εγώ, αφού γυρίσω στα ελληνικά, το σκαλιάρικο μωρό. Μπορείτε να πατήσετε οπουδήποτε έξω για να φύγετε και να αποθηκευθεί. Και πριν προχωρήσουμε να πούμε λιγάκι για το χώρο εργασίας. Υπάρχει μια σειρά εικονιδίων στα αριστερά που στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε κενό καρέ έχουν να κάνουν με προσθήκη αντικειμένων, με προσθήκη αντικειμένων πάνω στο καρέ και τα εικονίδια στην κάτω πλευρά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του καρέ. Αργότερα όταν θα αρχίσουμε να προσθέτουμε πράγματα μέσα στο πλαίσιο μας, μέσα στο καρέ, τα εικονίδια στα αριστερά θα έχουν να κάνουν με τη μορφοποίηση των αντικειμένων, ενώ τα εικονίδια στην κάτω πλευρά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των αντικειμένων αυτών. Λοιπόν, πρώτη μας δουλειά είναι να βάλουμε ένα background. Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα δική σας από τον υπολογιστή ή να διαλέξετε ένα φόντο από τα έτοιμα που παρέχει το Pixton. Αυτό θα κάνω τώρα, οπότε πατάμε πάνω στο εικονίδιο του φόντου. Ψάχνω να βρω κάτι που να έχει σχέση με σχολείο. Αυτό φαίνεται OK. Από αυτή τη θεματική λοιπόν ενότητα θα επιλέξω μάλλον τούτο εδώ, οπότε μου φορτώνεται, τέλεια. Και το επόμενο βήμα είναι να προσθέσω το χαρακτήρα μου που μπορώ να το κάνω από αυτό εδώ το εικονίδιο, το πάνω αριστερά. Θα διαλέξω τους προκαθορισμένους χαρακτήρες από αυτούς που μου προσφέρει το Pixton, μπορείτε να πάρετε όποιο θέλετε, εγώ επειδή θέλω το σκανταλιάρικο μωρό, θα επιλέξω ένα μωρό που μοιάζει σκανταλιάρικο. Λοιπόν, να λοιπόν και ο χαρακτήρας μας. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε? Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όλα εδώ λειτουργούν. Πρώτα επιλέγεις το αντικείμενο που θέλεις να επεξεργαστείς και μετά κάνεις την επεξεργασία. Εγώ λοιπόν, για να μπορέσω να σας δείξω αυτά που θέλω να σας δείξω, θα ήθελα να το μεγαλώσω αυτό, οπότε το επιλέγω και από το πάνω σημείο το τραβάω για να μεγαλώσει. Βλέπετε ήδη που έχω επιλέξει το χαρακτήρα μου, τα εικονίδια στα αριστερά έχουν αλλάξει και πάμε. Το πρώτο εικονίδιο είναι με τη μετακίνηση, μπορείτε να το τσιμπήσετε και να το πάτε όπου θέλετε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την επεξεργασία της έκφρασης, οπότε ας παίξουμε λιγάκι με αυτό. Θα ζουμάρω τώρα λιγάκι στο πρόσωπο με το εικονίδιο αυτό εδώ επάνω δεξιά και μπορείτε για παράδειγμα να αλλάξετε τη θέση των ματιών ή κρατώντας το πατημένο το αριστερό κλικ να διαλέξετε το είδος
των ματιών, για το ένα και διαλέξω και για το άλλο, να αλλάξω και τα φρύδια λιγάκι. Ναι. Μπορείτε να αλλάξετε την έκφραση του στόματος. Και ας πάμε να δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε την εμφάνιση. Πατάμε λοιπόν το κουμπί της επεξεργασίας εμφάνισης. Εάν κάνετε κλικ για παράδειγμα εδώ πάνω στα μαλλιά και το κρατήσετε, σας εμφανίζονται διάφοροι τύποι μαλλιών. Ας διαλέξω εγώ έτσι, τούτο εδώ. Με το κουμπί επεξεργασίας αναλογιών μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του προσώπου. Για παράδειγμα, κάνετε κλικ και σέρνετε για να αυξομοιώσετε το πλάτος του προσώπου ή των αυτιών ή των ματιών, ό,τι θέλετε. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση εγώ θέλω να αλλάξω το χρώμα των μαλλιών, οπότε επιλέγω το εικονίδιο της επεξεργασίας χρωμάτων. Επιλέγω τα μαλλιά, βλέπετε γίνονται highlight, με κλικ και κράτημα μου εμφανίζεται η παλέτα διαθέσιμων χρωμάτων, θέλω κάτι σκούρο, τούτο μου φαίνεται ok. Ωραία, ό,τι έκανα στο πρόσωπο μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, πατώντας το εικονίδιο αυτό επάνω δεξιά σας εμφανίζεται όλος ο χώρος του, όλο το μέγεθος του χαρακτήρα και μπορείτε για παράδειγμα να αλλάξετε, ας πάμε εδώ πέρα στο παντελονάκι του, να αλλάξουμε το χρώμα του, να κάνουμε έτσι λίγο πορτοκαλί. Στην επεξεργασία της έκφρασης θα μπορούσαμε για παράδειγμα να μετακινήσουμε τα χέρια, τα πόδια, ή να αλλάξετε στυλ στα χέρια και τα λοιπά. Θέλω να τον δείχνω σαν να σκέφτεται, οπότε okay, φαίνεται εντάξει αυτό. Εν συντομία μπορείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Συν το γεγονός ότι μπορείτε και να περιστρέψετε το χαρακτήρα από τη μια ή από την άλλη πλευρά ή τμήματα, να περιστρέψετε τμήματα του χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν προς το παρόν εμένα μου αρκεί. Αυτό που μου λείπει είναι να του βάλω τα λόγια. Επομένως κάνω κάπου κλικ απ' έξω για να επανέλθω στο αρχικό μου καρέ και να προσθέσω εδώ το σύννεφο με τα λογάκια. Είμαι ήδη στα ελληνικά. Τι να λέει λοιπόν ο τύπος αυτός. Πατάω λοιπόν στην επεξεργασία κειμένου. Τι να λέει. Τι σκατά μια θα μπορούσα να κάνω σήμερα. Ένα ερωτηματικό. Και πατήστε κάπου έξω από το συννεφάκι για να αποθηκευθεί το κείμενό σας. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μορφοποιήσουμε λιγάκι το σύννεφο. Οπότε το επιλέγετε, μπορείτε την άκρια να την κάνετε σαν να σκέφτετε. Μην ξεχνάτε ότι το χαρακτήρα μου θα το μικρύνω για να φαίνεται ότι είναι μωρό, οπότε τον επιλέγω και με το κουμπί του μεγέθους το μικρύνω και θέλω αυτές οι φυσαλίδες της να πηγαίνουν πιο κοντά του και αυτό να το μετακινήσω λιγάκι εδώ πέρα, άρα με κλικ και σύρσιμο. Νομίζω ότι είναι ok. Τώρα, νομίζω έχει ολοκληρωθεί το πρώτο καρέ, είμαστε ok. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να πάμε να πατήσουμε στο κουμπί αυτό και να προσθέσουμε ένα διπλανό καρέ, αλλά επειδή συνεχίζεται η ιστορία με το ίδιο background και τον ίδιο χαρακτήρα, πολύ εύκολα, όλα αυτά αντιγράφονται στο νέο καρέ, πατώντας το κουμπί εδώ πέρα κάτω αριστερά, ένθεση καρέ. Οπότε, επειδή έχω φτιάξει ένα καινούριο χαρακτήρα, μου ζητάει να τον ονομάσω έτσι ώστε να τον βρίσκω αργότερα, οπότε θα το ονομάσω μωρό και θα το αποθηκεύσω και αφού ολοκληρωθεί αυτό θα μου εμφανιστεί ένα ακριβώς ίδιο καρέ δίπλα, το οποίο εγώ θα επεξεργάσω, οπότε το επιλέγετε. Βλέπετε τώρα είμαι στην επεξεργασία του δεύτερου καρέ
και αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να διαλέξω κάποιο αντικείμενο από το background και να σας δείξω πώς μπορούμε να το μεταβάλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να το διαγράψω. Οπότε, τι κάνετε, πολύ απλά επιλέγετε κάπου πάνω στο background. Όλα τα αντικείμενα του background είναι ομαδοποιημένα, οπότε θέλουμε να τα αποσυνδέσουμε μεταξύ τους. Το κάνουμε αυτό με το κουμπί, με το εικονίδιο της διάσπασης και βλέπετε ότι αμέσως μας δείχνει από τι αποτελείται, από τα αντικείμενα που αποτελείται του background. Πατήστε κάπου έξω για να μην είναι επιλεγμένο κάποιο από τα αντικείμενα και στη συνέχεια θα πάω εγώ εδώ πέρα στον πίνακα, θα τον επιλέξω και θα πατήσω εδώ πέρα το κουμπί της αφαίρεσης από τη σκηνή. Μου έχουν μείνει και κάτι κυμολίες εδώ, οπότε θα τις διαγράψω και αυτές με επιλογή και μετά εδώ πέρα πάτημα πάνω στο καλαθάκι. Εξαφάνισα λοιπόν τον πίνακα και αυτό ακριβώς θα λέει και εδώ μέσα. Δηλαδή θα κάνω επεξεργασία του κειμένου, το βρήκα. Θα κρύψω τον πίνακα. Και πατάμε κάπου έξω. Έφτιαξα και το δεύτερο καρέ μου. Οπότε, συνήθως τα καρτούν έχουν τρία καρέ, οπότε θα φτιάξω και ένα τρίτο, πάλι με ένθεση. Ωραιότατα. Το επιλέγω και εδώ θα αλλάξω το κείμενο επάνω και θα γράψω με εξεργασία. Είμαι στις καλές μου σήμερα. Είμαι. Ωραιότατα. Και αυτό που θέλω να σας δείξω ακόμη είναι ότι μπορώ από την μπάρα κύλης εδώ πέρα να ζουμάρω, οπότε εγώ θέλω να ζουμάρω πάνω στο χαρακτήρα μου. Ας φτιάξω και λιγάκι το συννεφάκι. Να, τώρα που έχω ζουμάρει, μου φαίνεται ότι είναι ok. Ουσιαστικά τελειώσαμε. Φυσικά υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα και ακόμα περισσότερες στην έκδοση επιπληρωμή όπου μπορείς να έχεις εικονική τάξη και να έχεις τους μαθητές σου να φτιάχνουν τα comic και να τους βαθμολογείς πάνω σε αυτά. Αλλά σε αυτή την free έκδοση λίγο πολύ αυτά μπορείς να κάνεις. Φυσικά το όριο είναι η φαντασία σας. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν σας τα έχω δείξει. Περισσότερη διασκέδαση είναι να τα ανακαλύψετε μόνοι σας, αν ενδιαφέρεστε. Το άσχημο είναι, και υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι το κόμικ που έχετε φτιάξει δεν μπορείτε να το κατεβάσετε, να το εκτυπώσετε στην free έκδοση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα σας πρότεινα, αφού λοιπόν το αποθηκεύσετε, αποθήκευση λοιπόν για αργότερα. Οπότε βλέπετε, μας έχει εμφανιστεί, έχουμε πάει πίσω στον αρχαιοθέτη των comics μας. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να το εκτυπώσουμε, ο πιο εύκολος τρόπος τουλάχιστον που έχω σκεφτεί εγώ για να μπορέσουμε να το πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε είναι να πατήσετε εδώ πέρα να μας εμφανιστούν και τα υπόλοιπα εικονίδια πάνω στα οποία υπάρχει ένα της προεπισκόπησης. Με την προεπισκόπηση λοιπόν, αν την πατήσετε, θα δείτε ότι εμφανίζεται πάρα πολύ ωραία το comic που έχουμε φτιάξει, χωρίς τα εικονίδια και τα σχετικά που είχε ο επεξεργαστής. Και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι με ένα print screen ή μέσω κάποιου εργαλείου αποτύπωσης εικόνας της οθόνης, να το πάρουμε, να το αποθηκεύσουμε στο clipboard και να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο κείμενό μας ή να το αποθηκεύσουμε σαν εικόνα κτλ. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και εύχομαι καλές δημιουργίες. Γεια σας.